δεύτερο βιντεάκι για σήμερα, παιδιά, από τα τελείως νότια του εργοταξίου μας. Βλέπουμε την περιστροφή που κάνει το γεωτρύπανο, έτσι ώστε να βγάλει χώμα. 42 οι τρύπες στα νότια, όπως σας είχα ξαναπεί, για τα αντιστηρίγματα. Το θετικό είναι ότι οι πληροφορίες που έχω, ότι σύντομα ξεκινάει και η υπογειοποίηση. Οκτώβρη με Νοέμβρη, παιδιά, το λέω τώρα, να περιμένουμε τα έργα στην υπογειοποίηση. Λοιπόν, σιγά σιγά, καθώς βλέπουμε το τομέα 12 που είναι ο μόνος που δεν έχει πιαστεί ακόμα, ενώ σε όλο το άλλο εργοτάξιο υπάρχουν εργασίες, πάμε στην κεντρική θύρα, το τομέα 1, να δούμε σήμερα 5η 6 του Σεπτέμβρη τι έχει γίνει. Ο πάνω όροφος, όπως βλέπετε και εσείς από τις λήψεις, αυτή τη στιγμή καλυπώνεται. Έχουν πέσει ήδη τα λατάκια και από πάνω κάθεται το πετοφόρμ. Αυτό γίνεται στο προστινό μέρος, το πετοφόρμ έχει μπει προς τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε παραπάνω, γιατί θα λέτε που είναι οι εργάτες. Οι εργάτες είναι διασκορπισμένοι σε όλο το τομέα 1, άλλοι στα υπόγεια, άλλοι πιο πάνω, και φαίνεται από το μισό το βόλιο τμήμα του τομέα 1 που είναι οι εργάτες. Θα πω τώρα μέσα στη λωρίδα εδώ απ' έξω από το εργοτάξιο, υπάρχει αυτό το σοφράκτης. Είναι στα 10 μέτρα από το οικόπεδό μας. Θα ανοίξω λίγο εδώ με τα χέρια για να εστιάσω με το φακό. Γεια χαρά, καλημέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον! Τους μάστορους του Βαγενά που καρπώνουν τις πρόκες και ενώνουν τις τάβλες, το πετοφόρ με τα λατάκια. Εδώ είναι στο δοκάρωμα, δοκαρώνουνε τα καλούπια. Τώρα ακόμα πιο κοντά. Επικρατεί, παιδιά, πάλι ζέστη. Μια βγαίνει ο ήλιος, μια κλείνεται πίσω από τα σύννεφα. Δέστε λίγο τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ευτυχώς δεν υπάρχουν οι πολύ πολύ μεγάλες θερμοκρασίες των περασμένων ημερών. Σας είπα ότι έχουμε 31 τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ εχθές είχαμε 37. Ακριβώς την ίδια ώρα. Βλέπουμε εδώ πέρα το πέταγμα του Βασιλοπύλαρου. Κοιτάξτε τι παίρνει. Θα το προσγειώσει μάλλον στον τομέα αυτόν εδώ. Και όντως έτσι γίνεται. Είναι κάτω παλικάρια τα οποία δεν φαίνονται στο φακό αυτή τη στιγμή, που πιάνουν αυτό το δωμάτι με τα σίδερα, έτσι, αν το έχουμε σε όλο δωμάτι. Το απαγκιστρώνουν από το κερανό και συγκεκριμένα το βασιλοπύλαρο. Για να ακούσατε τον ήχο που έσκασε κάτω, κόπα εδώ. Ακούτε και τον ήχο κάτω από το γεωτρύπανο που τεινάζει τα κόμματα που έβγαλε. Εδώ οι εργάτες ξελικώνουν τα σίδερα για να συνεχίσει ο κερανός να πάει να πάρει άλλο, κάτι άλλο. Λοιπόν, να δείξω ακριβώς το τομέα 1, σε αυτό το βιντεάκι, και τον 2, δέστε τον 2, λες και είναι το Κολοσσέο. Φαίνεται δύο άτομα ότι βαράνε, αλλά εγώ με το μάτι βλέπω πάρα πολλούς άλλους. Απλά επειδή δεν έχω τρίποτα, παιδιά, και η κάμερα κινείται χειροκίνητα, είναι πολύ βαριά. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω απότομες κινήσεις και μου λέτε ότι ζαλιζόμαστε με τα απότομα που κάνεις. Θα λίγο πιο πίσω τώρα, γιατί βγήκε πληθυκός ο ήλιος. Ακόμα εκεί πέρα προσπαθούν τα μαστόρια να κελικώσουν
καλύτερα. Καθώς εδώ, παιδιά, θα δείξω αυτό τώρα που το έπιασα. Καθώς η τρύπα έγινε, πώς θα μπει μέσα η μεγάλη αυτή σιδεροκολόνα μέσα στην τρύπα. Είναι γύρω στα 8-10 μέτρα. Είναι ακριβώς στο κέντρο του φακού. Δεν πειράζει, θα βγω λίγο στον ήλιο. Πολύ δουλειά μου. Θα την παλεύω, παιδιά, με την καμία. Με την καμία. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Πώς θα μπει μέσα στην τρύπα, παιδιά. Εδώ. Θα δούμε πώς μπαίνει αυτή η τεράστια κολόνα σε μήκος. Τόσο ακριβώς είναι, γύρω στα 8-10 μέτρα. Πώς σιγά σιγά θα κατεβαίνει μέσα στην τρύπα που άνοιξε το γεωτρύπανο. Από το βοηθητικό γερανό, τον μπλε, το κατσιφί, αποχώρησε λίγο η βαγκάνα του γεωτρύπανου. Πάμε κατσιφί, θα σκάνω τα χέρια μου. Πάλι το γεωτρύπανο να συνεχίσει την άλλη τρύπα. Σιγά σιγά, παιδιά, βλέπετε ότι κατεβαίνει και μπαίνει μέσα στην τρύπα η κολόνα αυτή. Έχουν κατέβει ήδη 2-3 μέτρα. Να το ζουμάρω καλύτερα για να καταλάβετε τη διαφορά πώς μπαίνει μέσα στην τρύπα. Περίπου η μισή. Και θα μείνει στην, έξω από την επιφάνεια ένα ελάχιστο μέρος εδώ της άρισσας, περίπου 5 πόντους, έτσι με διάφορα, με κάποια, όχι εμβολά, πως θα λέμε, παξιμάδια, να κλείσει η τρύπα. Πάνω κάτω καταλάβαμε και πώς μπαίνει η σιδερένια αυτή κατασκευή μέσα στην τρύπα, έτσι ώστε μετά να σκυροδετηθεί και να μείνουν αυτοί οι 5 πόντους που θα δεθεί με το παξιμάδι. Λοιπόν, μπήκε, καλοφόρετη, και θα δείξω λίγο και τον τομέα 2, περιπατητά, έτσι, παιδιά, από πίσω. Γεια σας, παλικάρια, όλα καλή, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να δείξω το τομέα 2 εδώ. Χρειάζομαι πηγόντως, παιδιά, τρίποδα. Την έχω δώσει, για όσοι ενδιαφέρεστε, στο φίλο το Δημήτρη το Μαλλιά. Όσοι είστε εδώ πέρα, τον θεωρείο των καγγέλων, τον ξέρετε όλοι τον Δημήτρη. Και το παλικάρι, να είναι καλά, μου είπε φέρτε εδώ γύρω να στο φτιάξω. Να δούμε τι παρτίδα θα κάνει για να μου φτιάξει το σπασμένο τρίποδα. Βλέπετε, παιδιά, ενώ δεν φαίνονταν στο φακό αυτοί οι εργάτες, είναι μέσα και ανάμεσα στις καλωσιές, στα κάτω επίπεδα, όπως είναι και πάνω, και δεν τους βλέπουμε. Παντού υπάρχουν εργάτες. Βλέπουμε ότι έφυγε και, πώς το λένε, η μεγάλη σκαλωσιά που ανεβαίνανε πάνω οι εργάτες, στο τομέα 3, στο τομέα 3 τον πρώτο, τον πυλώνα, τον βορειοανατολικό. Έχουν μείνει τα δύο θεωρία που λέω εγώ, τα μπαλκόνια, έτσι ώστε ένας γερανός να έρθει να τα βγάλει. Αυτά και μαστά, παιδιά, κλείνω και το δεύτερο βίντεο. Έτσι πάω τώρα στα δυτικά, εκεί που σκυροδετείται ο τρίτος πυλώνας, ο νότιο δυτικός. Ζήτω η ΑΕΚ, αδέλφια, να είμαστε καλά.